25η Οκτωβρίου, λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Πρόληψης, Εύη, κατά του καρκίνου του μαστού, σωστά? Σωστά. Και η σημερινή μέρα είναι μια μέρα που αφιερώνεται σε όλες εκείνες τις γυναίκες που βγήκαν νικήτριες βεβαίως από τη μάχη με τον καρκίνο του μαστού, αλλά είναι και μια ημέρα ώστε όλες οι υπόλοιπες γυναίκες να σκεφτούμε και να προλάβουμε οτιδήποτε συμβεί. Γι' αυτό και σήμερα λοιπόν ολοκληρώνεται μια πολύ μεγάλη καμπάνια δράσεων σε όλη την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό που χρειάζεται να πούμε είναι ότι μία στις 8 γυναίκες πιθανότατα να εμφανίσει καρκίνο του μαστού και το σημαντικότερο απ' όλα είναι να προλαμβάνουμε, να ελέγχουμε οι ίδιες τον εαυτό μας και βεβαίως να συμβουλευόμαστε πάντα τους γιατρούς μας, τους ανθρώπους που είναι εκεί δίπλα μας για να μας βοηθήσουν και να μας στηρίξουν. Λοιπόν, να παραμείνεις Εύη, να πάμε, έχουμε τη Μαρία Σφαγιανάκη. Με τη Μαρία γνωριστήκαμε πριν από 3 χρόνια περίπου, βέβαια τα έχουμε ξαναπεί τηλεοπτικά μέσα από την εκπομπή Ήρωες εδώ στην Κρήτη TV. Μία εκπομπή αφιερωμένη στους πρωταγωνιστές της κοινωνίας μας, σε συνανθρώπους μας που πάλευσαν με τον καρκίνο και βγήκαν νικητές. Μία εκπομπή που η αλήθεια είναι προβάλλεται μέχρι και σήμερα και πολλά τα μηνύματα μετά από 3 χρόνια τα οποία συνεχίζουμε και λαμβάνουμε για να μην πω καθημερινά, θα πω σε μηνιαία βάση για αυτή την εκπομπή. Πάμε στη Μαρία, μιλάμε στον Ενικό, βέβαια έχουμε την οικειότητα. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα Ενικό. Βέβαια, η ιδιότητα αυτή τη στιγμή είναι και μαθήτρια, καθώς η Μαρία έχει επιστρέψει, σωστά? Ναι, πολύ δυναμικά. Ναι. Έχω ξεκινήσει και τελειώνω το λύκειο, να προχωρήσω λίγο παρακάτω, με στόχο το ΕΚΑΠ, τη βοήθεια στον άνθρωπο. Γενικά, δηλαδή, μετά τον καρκίνο αφοσιώθηκα στον συνάνθρωπό μου και... Έχω πάρει πολλά μηνύματα από όλη αυτή την κατάσταση. Ένας άνθρωπος ιδιαίτερα ευαίσθητος, γνωριζόμαστε προσωπικά με τη Μαρία, αγαπά τον εθελοντισμό και γι' αυτό το λόγο βέβαια κάθισε ξανά στα θρανία και στόχος είναι στο ΕΚΑΒ. Για ποιο λόγο στο ΕΚΑΒ? Για να βοηθήσει, όπως μας είπε το συνάνθρωπο. Πάμε να γυρίσουμε λίγο πίσω το χρόνο. Πόσα χρόνια, Μαρία, πίσω? Είμαι στον 5ο χρόνο ύφεσης. Ναι. 3 χρόνια περίπου μετά την εκπομπή. Όπως βλέπεις είμαι τελείως διαφορετική. Κατάφερα και βγήκα από όλο αυτό με πολλή δυσκολία, γιατί ο καρκίνος έχει δυσκολίες, δεν είναι μόνο ροζ. Και προχωράω. Ξέρεις, δεν σταματάω πουθενά. Μιλάμε για την πρόληψη. Στη δική σου περίπτωση καθυστέρησες? Όχι, γιατί είχα βάλει την πρόληψη από 18 χρονών στη ζωή μου. Έκανα αυτοψηλάφιση από πολύ μικρή, γιατί γέννησα και μικρή. Ναι. Και με αυτόν τον τρόπο είχε μάθει το χέρι μου να διαχειρίζεται και να διαβάζει, να αποκρυπτογραφεί το μαστό μου. Οπότε με την πρώτη διαφορά που αντιμετώπισα, που είδα, αμέσως κατάλαβα ότι δεν ήταν κάτι που θα ήταν καλό. Και έτσι προχώρησα σε παρακλινικές εξετάσεις και ανακαλύψαμε ότι ήταν καρκίνος τελικά. Μάλιστα. Μαρία, είναι ένα σοκ όταν σου ανακοινώθηκε, φαντάζομαι, το ότι πάσχεις από καρκίνο. Ποια ήταν η πρώτη σκέψη, πώς το αντιμετώπισες όλο αυτό? Νόσησα στα 36 μου, αρκετά μικρή και είχα ήδη 4 παιδιά, με το τελευταίο να είναι 1,5 χρονών. Η είδηση του καρκίνου ήταν κάτι το οποίο με συγκλώνησε, αλλά την πρώτη στιγμή είχα τη στήριξη του συζύγου μου, γιατί είναι και αυτό ένα μεγάλο κεφάλαιο. Φεύγει πολλής κόσμος από τη ζωή μας και όταν έχεις ανθρώπους να σε στηρίξουν είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, δάκρυσα, πόνεσα, έκλεψα, έπεσα, αλλά σηκώθηκα όμως. Και καθ' όλη τη διάρκεια προσπάθησα να είμαι ενεργή, δηλαδή δεν άφησα τον εαυτό μου να πέσει τα πατώματα για πολύ καιρό. Επειδή μας βλέπουν και οι γυναίκες που αυτή τη στιγμή πάσχουν από καρκίνο και μπορεί να δυσκολεύονται, μπορεί άλλες να είναι σε ένα στάδιο ύφεσης όπως και εσύ, τι θα τους συμβούλευες, τι θα θέλεις να τους πεις? Θέλω να τους πω ότι ο καρκίνος είναι ένας σταθμός, δεν είναι το τέρμα. Το τέρμα είναι λίγες περιπτώσεις πλέον, γιατί η ιατρική προχωράει, η επιστήμη έχει προχωρήσει υπερβολικά. Από εκεί και πέρα όμως δεν το βάζουμε κάτω, βγάζουμε το άγχος από τη ζωή μας, διότι είναι καθοριστικό όλο αυτό.
Προσπαθούμε να έχουμε καλή ψυχολογία και θα το ξεπεράσουμε. Δεν μένουμε σε αυτό. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να πονάμε, να υποφέρουμε, να το σκεφτόμαστε, γιατί και εγώ δεν το έχω ξεχάσει. Είναι κάτι που δεν μπορείς να το ξεχάσεις. Όμως προχωράμε, δεν σταματάμε πουθενά. Η ζωή συνεχίζεται. Και ας είναι δύσκολη, γιατί είναι δύσκολη. Φαντάζομαι. Δεν λέει κανείς ότι είναι εύκολο. Ο τρόπος σκέψης, ο δικός σου, το γνωρίζω βέβαια, θέλω να μου το επιβεβαιώσει, έχει αλλάξει. Καμία σχέση με όλα όσα σκεφτόσουν πέρα από μία δεκαετία, με τον τρόπο που ζεις την καθημερινότητα και την ημέρα σου σήμερα. Εννοείται, εννοείται. Η ζωή πλέον την απορροφώ μέχρι και την τελευταία σταγόνα. Δεν αφήνω τίποτα να πέσει κάτω. Όπως σας είπα, πάω και σχολείο. Δηλαδή προχώρησα τη ζωή μου. Ήταν ένας σταθμός ο καρκίνος για να καταλάβω ότι τίποτα δεν πρέπει να μένει πίσω και στάσιμο. Πρέπει να προχωράμε. Ήταν μια αφορμή όλο αυτό για να προχωρήσω παρακάτω. Μάλιστα. Το μήνυμα της ημέρας λοιπόν, αντιμετωπίζουμε τη ζωή κάπως διαφορετικά. Είμαστε αισιόδοξοι, δεν έχουμε άγχος, αλλά και κάτι να μας τύχει, να πιστέψουμε ότι μπορούμε να το προσπεράσουμε. Βέβαια. Και το, πάνω απ' όλα είναι το εγώ. Πρέπει να βάλουμε το εγώ. Ναι, τα σωματεία, οι γιατροί, η επιστήμη, όλα προχωράνε, αλλά όλα ξεκινάνε από εμάς. Εάν εμείς δεν αγαπήσουμε τον εαυτό μας, να μπούμε στον προληπτικό έλεγχο, να ψάξουμε το μαστό μας, κανείς δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Ή να αφήσουμε το φόβο πίσω. Πολλές γυναίκες φοβούνται υπερβολικά να πάνε στο γιατρό. Όπως ξέρεις, με την ομάδα που έχω, ασχολούμαι με πάρα πολλές γυναίκες με καρκίνο του μαστού. Και αυτό που αντιμετωπίζω είναι αφόβος. Πολύς φόβος. Μάλιστα, μάλιστα. Δεν χρειάζεται όλο Μαρία, αυτό. Είναι αντιμετωπίσιμα όλα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Δυνατό μήνυμα μέσα από την ψυχραιμία που βγάζεις, την όμορφη σκέψη, την ξεχωριστή και αισιόδοξη σκέψη που έχεις. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και με το καλό. Εύχομαι κάποια στιγμή ο καρκίνος να μείνει μόνο μία λέξη, τίποτα άλλο. Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Σφακιανάκη.